Ξεκινάμε με την πρώτη μας καλεσμένη, είναι η πρόεδρος φιλών του Ζαπίου, την κυρία Φένη Χατζη Αθανασιάδου. Γεια σας κυρία Χατζη Αθανασιάδου, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Μανουσακάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την εκπομπή που αφορά ένα κομμάτι της και την Αθήνα. Εσείς επειδή έχετε μια εικόνα για το Ζάπιο αυτή τη στιγμή, γίνονται κάποια έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την, να το πούμε έτσι, αισθητική αναβάθμιση και όχι μόνο, αλλά και με τη λειτουργία της πόλης στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαπίου. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η όλη εικόνα όταν τελειώσουν αυτά τα έργα στην Βασιλής Όλγας? Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο Ζάπιο. Το Ζάπιο Μέγαρο αποτελεί ένα στολίδι της πόλης, η πόλη που όπως αναφέρατε είναι η πρωτεύουσα. Έτσι λοιπόν και το Ζάπιο είναι το κυρίαρχο αρχιτεκτόνυμα της Αθήνας. Το πόσιμο κιόλας, όχι απλώς αρχιτεκτόνυμα, το πόσιμο. Βεβαίως. Και μάλιστα έχει επιτελέσει σημαντικές λειτουργίες μείζωνος εθνικής σημασίας από τη θεμελίωσή του μέχρι σήμερα. Το πρώτο παγκόσμιο επίσης σύμβολο Ολυμπισμού, το πρώτο κτίριο που αναγέρθηκε για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων, με ευκαιρία της εκπομπής να τα θυμίσουμε στους ακροατές και να τα θυμηθούμε. Και ας μην ξεχνάμε και ότι η ιδέα ακόμη της αναβίωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων ανήκε στον Ευάγγελη Ζάπα, επομένως συνεχίζει αυτή την σπουδαία αποστολή μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν όντως το παρατηρείται μια εγκατάλειψη στο χώρο του Ζαπίου, στον περιβάλλοντα, στα κυκλειδώματα, και θεωρώ, χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη για την ανάπλαση της Βασιλής Όλγας και αυτές τις παρεμβάσεις που θα επέλθουν, γιατί βλέπουμε ότι στο Ζάπιο, το Ζάπιο θα το δει μία πνοή με αυτές τις παρεμβάσεις, ναι. Όλος ο περίγυρος χώρος του Ζαπίου με τα κυκλειδώματα και τα λοιπά, πιστεύω και η ενοποίηση αυτή που θα δημιουργηθεί του Ολυμπίου με το Ζάπιο και τον Εθνικό Κύμα θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και αυτό το. Και να το πάμε και λίγο ακόμα παραπέρα, γιατί το Ζάπιο ουσιαστικά συνορεύει με την Ακρόπολη, συνορεύει με την Διονυσία Αεροπαγήτου, θα γίνει ένας ενιαίος χώρος. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, θα βοηθήσει. Μεγάλο όραμα, εξάλλου αυτή είναι η ιστορία μας, η Αθήνα, είναι αυτά όλα τα σπουδαία κτίρια. Και πραγματικά σίγουρα οι παρεμβάσεις αυτές είναι σύνθετες και βοηθούν στην εικόνα της πόλης, που η πόλη δεν είναι πλέον η πρωτεύουσα μιας χώρας, είναι μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και δέχεται τόσα εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο. Είναι πολύ όμορφο να αναδειχθούν όλα αυτά τα σημεία πολιτισμού μας. Χαίρομαι που δεν υπάρχουν, να το πούμε έτσι, αντιδράσεις από την πλευρά του Ζαπίου σε ό,τι αφορά τα έργα που γίνονται από την Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη. Σημαίνει ότι υπάρχει μια, να το πούμε έτσι, συμφωνία, μια ομοψυχία, και ίσως κρίνετε κι εσείς την αναγκαιότητα στο να γίνουν αυτά τα έργα προκειμένου να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το Ζάπιο, αλλά και η γύρω περιοχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Αθήνα. Βεβαίως. Και σίγουρα θα δούμε το αποτέλεσμα, το όμορφο αποτέλεσμα, θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί για να το κρίνουμε. Αλλά πιστεύω ότι και θα πρέπει μέσα στα σχέδια να ενταχθεί και η αξιοποίηση του λόφου του Αρβιτού, το οποίο είναι ένα κομμάτι όλης αυτής της ενοποίησης. Και σίγουρα κάθε καινούργια παρέμβαση, αγαπητέ κύριε Μανουσακάκη, δημιουργεί και αντιδράσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα τα δούμε όλα στο τέλος. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, βέβαια, ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε και τα έργα προχωράνε και η εικόνα που δείχνει πλέον η περιοχή αλλάζει προς το καλύτερο, είμαι σίγουρος ότι στην πορεία του χρόνου θα δικαιωθεί με την παρέμβαση αυτή η Δημοτική Αρχή και θα αναδείξει το χώρο. Τώρα, κυρία Χατζηαναθανασιάδου, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι πληροφορούμε, εσείς έχετε αποφασίσει να ασχοληθείτε πιο ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως να αφήσετε το Ζάπιο και την Αθήνα, και από ό,τι πληροφορούμε κατεβαίνετε στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι υποψήφια δήμαρχος. Α, δήμαρχος, ωραία. Και το Ζάπιο θα επανέλθω στο προηγούμενο που είπα, δεν μπορώ να το αφήσω. Είναι μέρος της ζωής μου. Από το 2006 εκλέγομαι συνεχόμενα πρόεδρος των φίλων του Ζάπιο και έχω διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αυτό παραμένει μέσα στην ψυχή μου και θα παραμείνει. Είμαι λοιπόν υποψήφια δήμαρχος στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Γιατί το θεώρησα αναγκαίο, ήταν μέρος της όλης μου ζωής μέχρι σήμερα να μπορέσω να προσφέρω κάτι καλύτερο στο Δήμο όπου ζω, όπου μεγάλωσα το γιο μου και όπου θα συνεχίσω να ζω. Γιατί βλέπω και εδώ τα πράγματα να μην είναι όπως τα θέλουμε και όπως θα μπορούσα να είναι, γιατί πρόκειται για έναν εύρωστο Δήμο της Αττικής, έναν προνομιούχο Δήμο με τα πολύ ωραία πάρκα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ακούει κάποιος, ας πούμε, που δεν γνωρίζει λεπτομέρειες και λέει τώρα, okay, Φιλοθέη, Ψυχικό, τι προβλήματα έχετε εσείς? Δεν έχετε κάποια, ας πούμε, προβλήματα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα ή την ποιότητα ζωής ή την εικόνα της πόλης? Υπάρχουν όμως προβλήματα τελικά, έτσι? Βεβαίως υπάρχουν, αλλά και γενικά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά πέρα από αυτό, πρόκειται για μια κηπούπολη. Σε μια κηπούπολη λοιπόν θα έπρεπε το πράσινο να είναι το πρωτεύον στοιχείο και η φροντίδα του πρασίνου. Δυστυχώς και εδώ μια βόλτα στα πάρκα του ψυχικού, της Φιλοθέης και του νέου ψυχικού, θα διαπιστώσει κανείς με μια βόλτα ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη. Υπάρχουν ξερείς άμνοι, υπάρχουν ακλάδευτα δέντρα. Δεν έχει γίνει ποτέ μια μελέτη γι' αυτό το πράσινο. Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει. Πόσα χρειαζόμαστε, τι χρειαζόμαστε, ποια πρέπει να αντικατασταθούν, ποια επιπλέον πρέπει να φυτευτούν. Μετά, πέρα από τα πάρκα, βλέπουμε μια μεγάλη εγκατάλειψη στα πεζοδρόμια. Δεν μπορεί να περπατήσει κανείς πλάκες και ίσως και λόγω των πολλών δέντρων, η διόγκωση του εδάφους, σπασμένες πλάκες, καμία διάθεση φροντίδας. Τώρα μου λόγω να πω ότι με τρομάζεται λίγο. Δηλαδή ένας τόσο πλούσιος δήμος, ένας δήμος ο οποίος είναι ακριβώς δήμος, έτσι, δεν μπαίνει όποιος και όποιος, δεν μπορεί να αγοράσει μάλλον οποιοδήποτε στην περιοχή αυτή ένα οικόπεδο ή ένα διαμέρισμα, γιατί οι τιμές είναι υψηλές ως απαγορευτικές για το μέσο βαλάντιο. Έχει προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας από ό,τι καταλαβαίνω. Ας πούμε, δεν συνάδει, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα ισοζύγιο, να το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τις παροχές ή τις εικόνες του Δήμου. Ναι, το αντισταθμιστικό. Βέβαια, υψηλά δημοτικά τέλη, το είπατε, το αφαιρεμόνι της συζήτησης, υψηλά δημοτικά τέλη και αντίστοιχα όχι υψηλές παροχές, υπηρεσίες στο Δημότη. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ότι στο εξής. Άφησε τις πολλές ευκαιρίες ανεκμετέλευσης η νυν δημοτική αρχή. Δεν χρησιμοποίησε χρηματοδοτικά εργαλεία των υπουργείων μας, της κυβέρνησης, του Ταμείου Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, διάφορα, θα μπορούσε να μπει σε διάφορα προγράμματα. Δυστυχώς δεν έκανε για κανέναν τομέα. Επίσης, μια και αν μιλήσαμε για πεζοδρόμια πριν και για δρόμους, έχασε την ευκαιρία να κάνει αίτηση σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την οδική ασφάλεια. Ναι, γνωστό πρόγραμμα αυτό από πέρσι που ξεκίνησε, ναι, και τώρα υλοποιούνται έργα. Θα μπορούσε να εξοικονομήσει μέχρι 3,5 εκατομμύρια ευρώ και όχι να αντλήσει από τα ίδια κεφάλαια του Δήμου που κάνει, παρατηρούμε τώρα, κάνει ασφαλτοστρώσεις της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Πρόβλημα στο φωτισμό. Ακόμη λειτουργούμε με λάμπες παλιάς τεχνολογίας. Αυτά δεν επιτρέπονται σε δήμο σαν το δικό μας να λειτουργούμε σαν να είμαστε ακόμα στο 70. Ναι, μεν δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουν άλλοι δήμοι και ίσως κοινωνικής συνοχής και τόσο μεγάλου προβλήματος ασφάλειας, αν και εδώ υπάρχει θέμα ασφάλειας, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να εξυγχρονίσουμε τίποτα. Ούτε καν να συνδεθούμε με το gov.gr. Πράγματα τα οποία γίνονται από μόνα τους και αυτόματα οι Δήμοι. Με το gov δεν είναι και κάτι δύσκολο να συνδεθείς. Κάνεις μια αίτηση, φτιάχνεις μια υποδομή και σε 2-3 μήνες σε αποδέχεται το κράτος. Μια νοχέλεια, μια επανάπαυση, ίσως επειδή έχουμε έναν ωραίο Δήμο με λίγα προβλήματα, δεν θέλουμε να τον κάνουμε ακόμη καλύτερο.
Ναι, δυστυχώς τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Χρειάζεται μια προσπάθεια ή έστω μια επιτήρηση, μια θέληση, να το πούμε. Θέληση και στόχευση. Στοχοπροσήλωση, εγώ το ονομάζω, κύριε Μανουσακάκη, και εργασία. Θέλει δουλειά και να είσαι πάνω από τα προβλήματα για να μπορείς να τα επιλύσεις. Το να αφιερώνουμε πολλές ώρες στην επικοινωνία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μας λύνει τα προβλήματα και δυστυχώς το παρατηρούμε στους άρχοντες που μας διοικούν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν γίνεται, καταφέρετε και γίνεται, εκλεγείτε δήμαρχος και αναλάβετε καθήκοντα από 1η-1η του 2024, ποιο είναι το πρώτο έργο το οποίο θα βάλετε μπροστά? Τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια. Και την προσβασιμότητα. Δεν εννοείται άνθρωπος που έχει προβλήματα μετακίνησης κινητικά ή γενικότερα να μην μπορεί να μετακινηθεί μέσα στον ίδιο του το Δήμο και να αναγκάζεται, γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά καροτσάκια και αναγκάζονται να πάνε στη Νέα Ιωνία για να ψωνίσουν γιατί δεν μπορούν να μεταφερθούν από τη Φιλοθέη απέναντι στο νέο ψυχικό στο σούπερ μάρκετ. Είναι λυπηρά φαινόμενα και το 2023 δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν. Θα αλλάξουν πολλά στο Δήμο. Είμαι αποφασισμένη να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω από την πρώτη μέρα σε όλα τα επίπεδα και να αλλάξουν πολλά πράγματα. Να λοιπόν που μάθαμε ότι και οι πλούσιοι, να το πούμε έτσι, οι πλούσιοι Δήμοι έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία έτσι στις επικείμενες εκλογές και ελπίζω να τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Να είστε με καλά. Χαρά θα δεχτώ πάλι την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Γεια σας, κύριε Χατζηαθανασιάδου.